Με τη μεγάλη συναυλία της Ελένης Σαλιγοπούλου στο Ανοιχτό Θέατρο της Κρίας κορυφώνεται το πλούσιο πρόγραμμα των τριήμερων εκδηλώσεων του πρώτου Town by the River Festival στη Λιβαδιά, στο μυθικό ποτάμι της Έρκινας. Ένα πολυσυλλεκτικό φεστιβάλ ευσεβής πόθος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αναπνοή, που φιλοδοξεί να αποτελέσει θεσμό για την πόλη της Λιβαδιάς. Γιορτάζουμε για πρώτη φορά το Town by the River Festival, το φεστιβάλ που γίνεται δίπλα στο ποτάμι, ένας ευσεβής πόθος τόσο καιρό του Πολιτιστικού Καλλιτεχνικού Συλλόγου Αναπνοή, που το διοργανώνει σε συνεργασία με το Δήμο Λεβαδέων. Είμαστε ευχαριστημένοι γιατί η ανταπόκριση του κοινού είναι ήδη μεγάλη. Έρχεται αρκετός κόσμος να γιορτάσει μαζί μας, να δει αυτό το πολυσυλλεκτικό φεστιβάλ που έχει αρκετές τέχνες, αρκετούς ντόπιους καλλιτέχνες. Θα έχουμε σε λίγο ντόπια συγκροτήματα και θα γιορτάσουμε γενικότερα δίπλα στο ποτάμι όπως αξίζει πραγματικά στην πόλη της Λιβαδιάς. Ζητάμε να το στηρίξετε έτσι ώστε το φεστιβάλ μας να γίνει βιώσιμο, να είναι δυνατό και ακόμα δυνατότερο την επόμενη χρονιά. Το πρωί του Σαββάτου, μπροστά από το θολωτό της Κρίας, ο άλλος άνθρωπος, ο Κώστας Πολυχρονόπουλος, μαγείρεψε αλληλεγγύη και έφερε πιο κοντά, χωρίς διαφορές, χωρίς φόβο, λιβαδίτες και επισκέπτες με ένα πιάτο ζεστό φαγητό. Είμαι εδώ στο φεστιβάλ της Κρίας μαζί με τα παιδιά εδώ πέρα και χαίρομαι όταν γίνονται τέτοια πράγματα σε κάθε πόλη επαρχιακή, γιατί ενώνονται ξανά οι κάτοικοι. Γιατί δυστυχώς όταν χαθεί και αυτό η ένωση των κατοίκων και μάλιστα της επαρχίας αναμεταξύ τους, είναι πολύ σημαντικό το τι θα γίνεται στην Αθήνα. Όσο μένουν ενωμένοι οι άνθρωποι στην επαρχία, τόσο καλύτερα περνάμε και εμείς στην Αθήνα. Να το ξέρουν αυτό. Όσο υπάρχουν άνθρωποι που στηρίζουν τον άλλον άνθρωπο, θα αντέχει και ο άλλος άνθρωπος. Θέλαμε πάντα να αναδεικνύουμε τον κοινωνικό χαρακτήρα του Συλλόγου με τέτοιες δράσεις αλληλεγγύης και συμμετοχής. Και είναι πολύ μεγάλη μας τιμή που το παρθενικό μας αυτό ταξίδι ο κύριος Πολυχρονόπουλος με την κουζίνα του ήρθε να μας βοηθήσει. Είναι για μας πάρα πολύ σημαντικό να συνεργαζόμαστε, να βοηθάμε, να βοηθιόμαστε, να δίνουμε αγάπη, χαμόγελο. Και το φαγητό πάντα φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά. Θα θέλαμε να γίνει θεσμός του φεστιβάλ, θα θέλαμε να γίνει και αυτό θεσμός, κοινωνική κουζίνα. Είτε με αυτή την κοινωνική κουζίνα, είτε με κάποια που θα στηθεί εδώ πέρα. Και θα θέλαμε πάρα πολύ να το στηρίξει ο κόσμος και να το αγαπήσει αυτό. Την ίδια στιγμή, στο ίδιο σημείο, πραγματοποιούνταν παρουσιάσεις από το τμήμα του Ερυθρού Σταυρού της Λιβαδιάς και τη φωτογραφική λέσχη που μετέτειται τη γοητεία της φωτογραφίας με έργα των μελών της σε μια έκθεση φωτογραφιών ταξίδι στον χρόνο. Ο κόσμος είναι φυσιολογικό να είναι κάπως μουδιασμένος και σκεπτικός προς όλο αυτό το πράγμα, γιατί είναι αρκετά πρωτόγνωρο. Γι' αυτό το λόγο θέλαμε και να το κάνουμε πολύ συλλεκτικό, ώστε να μπορεί να τραβήξει το ενδιαφέρον διαφόρων ομάδων. Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν και τα έργα των μαθητών του Εργαστηρίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Λιβαδιάς, το Εθνικό Συμβούλιο κατά των Ναρκωτικών, ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Λιβαδιάς, άνθρωποι της τέχνης, του αθλητισμού, της μουσικής, έδωσαν το παρόν χορεύοντας, διασκεδάζοντας, ζωγραφίζοντας και παίζοντας μουσική για όλους. Ήρθε αρκετός κόσμος, μίλησε μαζί μας, ήταν χαρούμενος, του άρεσε, νομίζω ότι θα πάει καλά. Ένα ενωτικό, δημιουργικό και χαλαρωτικό πολιτιστικό παζλ που συνοδεύτηκε από τρεις μεγάλες εκδηλώσεις: τη stand-up παράσταση με τον ανατρεπτικό Γιώργο Χατζηπαύλου, τη συναυλία με τοπικά συγκροτήματα και την παρουσία της Ελένης Σαλιγοπούλου, το οποίο λόγω και της ανταπόκρισης του κοινού προφανώς ήρθε για να μείνει. Ένα πλούσιο και δυνατό πολιτιστικό τριήμερο για την πόλη μας, Town by the River Festival, ένα φεστιβάλ που ήρθε να μείνει και όλοι μας ευελπιστούμε να καθιωρηθεί και να γίνει θεσμός. Πολλές και ποικίλες οι εκδηλώσεις καθ' όλη τη διάρκεια του τριμιέρου στις όχθες του ποταμού Έρκινας, οι οποίες κορυφώνονται στο τέλος της ημέρας με μια μεγάλη εκδήλωση στο Ανοιχτό Θέατρο της Κρίας, ξεκινώντας από σήμερα που έχουμε την stand-up παράσταση από το συντοπίτη μας το Γιώργο Χατζηπαύλου, αύριο ανώθευτα όνειρα από τους The Magic Bus και τελειώνουμε την Κυριακή με τη μουσική συναυλία της Ελένης Τσαλιγοπούλου.
Βέβαια, καθ' όλη τη διάρκεια του προηγούμενου καιρού οι εκδηλώσεις στην πόλη μας είναι πολλές και στα χωριά μας. Εγώ να ευχαριστήσω εκ μέρους του Δημάρχου του κ. Ιωάννη Ταγκαλέγκα, αλλά και των υπόλοιπων μελών της Δημοτικής Αρχής, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αναπνοή, για την πρωτοβουλία που είχε, αλλά και για όλη την επιμέλεια της οργάνωσης, τους εθελοντές, τους φορείς, τους συλλόγους που συμμετέχουν για να γίνουν αυτές οι εκδηλώσεις και να γίνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι εκδηλώσεις ήταν συνδιοργάνωση με το Δήμο Λεβαδέων.